Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα έχω τη χαρά να σας δείξω ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό προϊόν, το Homedo Smartphone Virtual Reality Headset. Είναι μια συσκευή που μόλις την είδα, θέλησα και ήρθα σε επαφή με την αντιπροσωπεία εδώ στην Ελλάδα. Τους ζήτησα αν μπορούν να μου τη δώσουν, να τη δω, να την κάνω unboxing, να την πιάσω στα χέρια μου, να δω πώς είναι, να τη δείξω και σε εσάς και τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, μου την έστειλαν. Να την δω, να τη δείξω σε εσάς και να δούμε πώς λειτουργεί. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια συσκευή που λειτουργεί με το κινητό μας τηλέφωνο. Για να μην πολυλογώ, είναι μια συσκευή στην οποία κουμπώνουμε το κινητό μας τηλέφωνο επάνω, χρησιμοποιούμε ειδικές εφαρμογές και λειτουργικό που κατεβάζουμε είτε από το App Store είτε από το iOS Store, ανάλογα το τι διαθέτουμε. Και είναι μια συσκευή εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας. Μας βοηθάει να μπορούμε να δούμε 3D βίντεο, σφαιρικά βίντεο, να δούμε παιχνίδια σε προσομοίωση, σαν να είμαστε κι εμείς κομμάτια αυτών και να κάνουμε πραγματάκια τα οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά από ό,τι είδα. Για να μην λέω παραπάνω πράγματα από ό,τι πρέπει, η τιμή της είναι στα 69 ευρώ στην ελληνική αγορά. Κύριος προμηθευτής προς το παρόν, εκτός από μερικά καταστήματα, είναι η αντιπροσωπεία της Homedo. Τα link είναι όλα στο description από κάτω. Και λειτουργεί για κινητά από 4 έως και 5,7 ίντσες, με ιδανικά τα κινητά των 5 ίντσων. Απαραίτητη προϋπόθεση, τα κινητά να είναι τουλάχιστον οθόνης HD 720p. Με καλύτερη οθόνη στα 1080p. Το συγκεκριμένο λειτουργεί με το κινητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο καλύτερο είναι το κινητό, τόσο καλύτερη θα είναι και η εμπειρία που θα παίρνουμε. Πάμε να δούμε λίγο το κουτάκι του πριν να το ανοίξω. Βλέπουμε κάποια βασικά πραγματάκια. Επίσης, βασική προϋπόθεση για να μην ξεχάσω είναι το κινητό μας να διαθέτει αξελερόμετρο και γυροσκόπιο, γιατί πολλές κινήσεις γίνονται με το κεφάλι μας. Δηλαδή, αν κινούμαστε μέσα στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε με το συγκεκριμένο headset, χρησιμοποιούμε το κεφάλι μας για να κινηθούμε, να επιλέξουμε πραγματάκια, οπότε είναι απαραίτητο το γυροσκόπιο. Όχι ότι δεν θα δουλέψει χωρίς γυροσκόπιο. Απλά το θέμα είναι ότι απλά θα είμαστε θεατές σε κάποια πράγματα και δεν θα έχουμε 100% την εμπειρία που πρέπει. Πάμε να το ανοίξουμε για να μην μακρηγορούμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε βγάζοντας το κουτί μας είναι αυτή εδώ η σκληρή θήκη, η οποία έχει επάνω το λογότυπο της Homedo. Είναι από σκληρό υλικό για να μην χαλάει προφανώς και να μην τσαλακώνεται. Ανοίγει με φερμόρο όπως βλέπετε. Και μέσα το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η συσκευή μας. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συσκευή είναι ιδιαίτερα απλή. Η τεχνολογία της είναι ιδιαίτερα απλή, όμως τα αποτελέσματα, τουλάχιστον όπως έριξα μια ματιά, είναι αρκετά εντυπωσιακά, θα έλεγα. Και με έχει ψήσει άγρια να βαθμίσω το κινητό μου, ώστε να μπορέσω να τη χαρώ αρκετά. Λοιπόν, μέσα το πρώτο πράγμα, ας ξεκινήσουμε από τα απλά, είναι αυτό το headset. Virtual Reality Headset Manual, για να το θέσω ακόμα πιο σωστά, είναι ένα μικρό manual. Θα συνιστούσα να μπείτε στη σελίδα της Homedo.gr, να το δείτε από μέσα, είναι πλήρως οργανωμένο με βίντεο tutorials, απλές ερωτήσεις, σύνθετες ερωτήσεις, είναι όλα οργανωμένα, πολύ καλύτερα από ό,τι τα λέει, τουλάχιστον στο manual που δεν λέει τίποτα σχεδόν. Ένα πανάκι για να καθαρίζουμε τους φακούς. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μετά είναι αυτά εδώ, τα πλαστικά, λαστιχένια βασικά πραγματάκια, τα οποία μπαίνουν γύρω από τους φακούς που έχει μέσα η συσκευή, προκειμένου να προσαρμόζονται οι φακοί όσο καλύτερα γίνεται στο μάτι μας. Μέσα έρχεται αυτό εδώ το zip, είναι μια ταινία στην ουσία, η οποία θα σας δείξω πώς μπαίνει. Λοιπόν, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω μέχρι εδώ. Λοιπόν, πριν να σας δείξω μάλλον πώς μπαίνει, να σας δείξω λίγο τη συσκευή και θα σας δείξω και πώς μπαίνει συγκεκριμένη, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το headset. Βλέπουμε εδώ πέρα, είναι το μέρος στο οποίο κουμπώνει το κινητό μας. Λοιπόν, αποτελείται, όπως βλέπετε, από δύο φακούς, οι οποίοι σας έδειξα τα λαστιχάκια αυτά, τα οποία κουμπώνουν πάνω και προσαρμόζουν το φακό στο μάτι μας, ώστε να γίνει τόσο καλύτερη η εφαρμογή.
Έχει γύρω-γύρω αφρό, ο οποίος ο αφρός, εάν χαλάσει, αλλάζει πλήρως ώστε να έχουμε καλύτερη υγιεινή. Και είναι αρκετά φθηνός από όσο τσέκαρα, οπότε εάν χαλάσει αυτός ο αφρός μπορείτε πολύ απλά να τον αλλάξετε και να μην συμβεί τίποτα, να είναι σαν καινούριο και πάλι. Τώρα, έχει αυτό εδώ το λάστιχο, το οποίο λάστιχο προσαρμόζεται στο κεφάλι μας ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το κεφάλι μας για να το κρατάει σταθερό. Και βλέπουμε εδώ πέρα μία ροδέλα, η οποία ρυθμίζει το πόσο μέσα ή έξω θέλουμε, όπως βλέπετε ανοίγει, κλείνει η συσκευή, μετακινείται ελάχιστα ώστε να μετακινεί το κινητό μας και να το φέρνουμε όσο πιο κοντά ή μακριά θέλουμε για καλύτερη εστίαση. Επίσης έχουμε εδώ μία ροδέλα η οποία ρυθμίζει τους φακούς για καλύτερη εστίαση, και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντίστοιχη, οπότε χρησιμοποιούμε και τις δύο ροδέλες για να μεγαλώνουμε ή να μικραίνουμε το μήκος και την απόσταση του κινητού μας από τα μάτια μας. Τώρα, πάμε στο σημαντικό. Το σημαντικό είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, επειδή καταλαβαίνετε ότι όταν εγώ τοποθετήσω επάνω το κινητό και να σας δείξω ακριβώς πώς μπαίνει, αν και το δικό μου το κινητό αυτή τη στιγμή είναι μικρό, αλλά νομίζω θα πάρετε μια εικόνα. Λοιπόν, καταρχήν το κινητό μπαίνει ακριβώς έτσι. Προσαρμόζεται ακριβώς μπροστά, βλέπετε. Προσαρμόζεται έτσι, νομίζω οι ίντσες του κινητού μου είναι ιδανικές. Απλά θέλει να το προσαρμόσω όσο καλύτερα γίνεται, ώστε εφαρμόζοντάς το, είναι λίγο ιδιαίτερο θα έλεγα. Θέλει λίγο προσπάθεια. Λοιπόν, βλέπετε, εφαρμόζει έτσι ώστε να σφραγίζει εντελώς και άμα δείτε μέσα δεν περνάει καθόλου φως. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το κινητό μπήκε, είναι ελαστιχένια η επιφάνεια αυτή, δεν τραυματίζεται το κινητό. Οπότε χρησιμοποιεί το κινητό μας ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές του. Λοιπόν, ας βάλω το κινητό μου στην άκρη. Απλά τι γίνεται, όσο βαρύ είναι το κινητό, καταλαβαίνετε ότι όταν το φοράμε στα χέρια μας, θα πέφτει προς τα μπροστά. Ανάλογα με το βάρος. Οπότε, για να εξασφαλίσει λειτουργικότητα όσο καλύτερη γίνεται, έχει αυτό εδώ, αυτή εδώ την εγκοπή και αυτό εδώ το λουράκι, ώστε βάζοντάς το, βλέπετε, καταφέρνει να εξασφαλίσει όσο καλύτερη πρακτικότητα γίνεται. Βασικά δεν το κάνω σωστά, το βάλα ανάποδα, με συγχωρείτε, απλά είναι η πρώτη φορά που το πιάνω στα χέρια μου και θέλω να είμαι όσο καλύτερα γίνεται να το κάνω. Είναι όταν ανακαλύψεις χωρίς οδηγίες τα πρώτα πράγματα. Έτσι, οπότε το βλέπετε, αυτό εδώ εξασφαλίζει ότι δεν θα γλιστράει από το κεφάλι μας και θα έχουμε καλύτερη εφαρμογή. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το χομίντο, μπαίνει επάνω το κινητό μας και μας εξασφαλίζει μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Θα μου πείτε γιατί να το πάρω. Και θα σας πω γιατί να το πάρετε. Να το πάρετε αν έχετε ένα κινητό καλής ανάλυσης, αξιοπρεπής ανάλυσης 720 και πάνω πίξελ, και θέλετε να δείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Να δείτε 3D ταινίες, να δείτε βίντεο 360. Έχω δει κάποιες εφαρμογές και θα σας το δείξω στα review. Θα το κρατήσω μερικές μέρες ώστε να κάνω ένα review, θα ανεβεί και δεύτερο βίντεο. Είναι μια συσκευή την οποία η τιμή της τουλάχιστον, έτσι όπως το βλέπω εγώ, επιτρέπει να την αποκτήσει κάποιος. Εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ καλό κινητό. Το κινητό μου θα μου τονίσουν κάποιοι φίλοι τους να το κάνω το review, τα review, μάλλον το review. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, αυτό εδώ ήταν. Επίσης κάτι τελευταίο που ξέχασα να βρω και να δείξω, είναι αυτές εδώ οι γρίλες που έχει από πάνω, ώστε να γίνεται καλύτερος εξαερισμός. Επίσης, το συγκεκριμένο είναι για όλες τις ηλικίες, δεν έχει περιορισμό ηλικίας. Το βάρος του είναι αρκετά καλό. Όσο αυξάνεται το κινητό μας, όπως το βλέπω, λογικά θα αυξάνεται και το βάρος της συσκευής, όμως το λουράκι αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα μας γλιστράει και δεν θα πέφτει. Επίσης, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα και από ό,τι μου έχουν πει, όλες οι μάσκες που φεύγουν από την εταιρεία
εξετάζονται εξονυχιστικά από τη Χωμή των Γκρις πριν να φύγουν, οπότε ξέρουμε ότι είναι τσεκαρισμένο το προϊόν, ότι δεν είναι λατωματικό και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει, μπορούμε να συνδέσουμε το κινητό μας με ποντίκι ή πληκτρολόγιο Bluetooth και να χειριζόμαστε πληκτρολόγιο ποντίκι καθώς το χρησιμοποιούμε. Επίσης, υπάρχει ένα ειδικό εξάρτημα, το οποίο πληρώνουμε εξτρά, από όσο ξέρω, για χειρισμό του συγκεκριμένου. Αυτά ήταν πάνω κάτω αυτά που ήθελα να πω. Ο αφρός, επαναλαμβάνω, μπορεί να αντικατασταθεί. 69 ευρώ έχει. Το θέμα είναι ότι, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ και όπως το κόβω με τη δική μου αντίληψη, αρκεί να έχετε το απαραίτητο κινητό για να λειτουργήσει, το παίρνετε. Οι εφαρμογές είναι πολλές και συνέχεια αναπτύσσονται. Έκανα εδώ και μερικές μέρες, επειδή ήξερα ότι θα μου έρθει, έκανα μια έρευνα στο τι μπορώ να βρω και πραγματικά οι τύποι που γράφουν εφαρμογές για το συγκεκριμένο κάθε μέρα αυξάνονται και πληθαίνουν και έχει πολύ ωραίες εφαρμογές πραγματικά. Αυτό εδώ ήτανε. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει. Περιμένετε τις επόμενες μέρες το review. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το πάρω. Να πω ότι τα πλαστικά του, είναι κάτι που συνηθίζω πάντα να το κάνω, είναι πολύ καλά. Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί να μην πάρω ένα πολύ απλό. Θα σας πω, για μια εισαγωγή για κάποιον αρχάριο, σαφώς μπορείτε να πάρετε ένα χαρτονένιο για μια πρώτη εμπειρία 5-10 ευρώ. Το θέμα είναι ότι για μια εισαγωγή μπορεί κάποιος να βολευτεί με αυτά άνετα. Απλά το θέμα είναι ότι αυτά χαλάνε πολύ εύκολα και μετά, εάν σου αρέσει όλη η εμπειρία, πρέπει να ξαναπάρεις. Αυτό παρουσιάζει αρκετά καλή ποιότητα κατασκευής. Για τα 69 το ευρώ νομίζω ότι είναι αρκετά ποιοτικό, έως πάρα πολύ ποιοτικό. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλές κριτικές μέχρι τώρα. Δεν έχω ακούσει αρνητικά πολλά για το συγκεκριμένο. Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο έχει προσεχθεί πάρα πολύ και κάθε κομμάτι, σας είπα κιόλας, ελέγχεται προσωπικά πριν να φύγει από το εργοστάσιο. Πριν να φύγει από την αντιπροσωπεία, μάλλον, για να είμαι πιο σαφής. Αυτό εδώ είναι. 69 ευρώ δεν είναι τόσα πολλά λεφτά. Ζυγίστε τις επιλογές σας. Θα έχω και την ευκαιρία τώρα στο review να το δω υπεραναλυτικά, να δω αν αξίζει ή όχι πραγματικά και να δω αν όλα αυτά που έχω ακούσει είναι αλήθεια, γιατί περιμένουν πάρα πολλές εφαρμογές για να το τσεκάρω. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη και υπέροχη μέρα. Γεια σας. Thank you.